Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλή σας ημέρα, ακριβώς. Είχαμε ένα άγριο επεισόδιο με τρεις τραυματίες, ένας από όπλο στο στήθος και δύο από μαχαίρι. Εχθές το βράδυ το επεισόδιο αυτό σε γνωστό beach bar της Χαλκιδικής, συγκεκριμένα στην περιοχή της Χανιώτης, και ενώ ήταν σε εξέλιξη μια βραδιά με ζωντανή μουσική και με δεκάδες θαμώνες ανάμεσά τους γονείς με μικρά παιδιά, φυσικά τα αίτια ερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τρεις άνδρες με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Ο άνδρας ο οποίος πυροβολήθηκε στο στήθος είναι 40 ετών, οι άλλοι δύο είναι 55 και 32 αντίστοιχα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές η υγεία τους δεν διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Ωστόσο, μεταφέρθηκαν εκεί και την παροχή πρώτων βοηθειών, γιατί ήταν πιο κρίσιμη η κατάσταση, ειδικά του ανθρώπου που πυροβολήθηκε στο στήθος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Συλλέγονται μαρτυρίες από το κατάστημα, γιατί εκείνη τη στιγμή πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Επικράτησε και πανικός όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις ή για προσαγωγές. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.